Με στον αστυνομικό μα συντάκτη, τον Θησία Ιωάννου, για να δούμε τα όσα προκύπτουν μετά την απόφαση τη νομική υπηρεσία. Θησία, καλημέρα. Καλημέρα, Νικητά, κυρίε και κύριοι. Ουσιαστικά, 3-24 ώρα πριν το κοντέρ να γράψει 100 μέρε από την μέρα που ο Αχυλέα Εμιλιανίδη παρέδωσε το πόρισμα στην νομική υπηρεσία που αφορούσε τι καταγγελίε τη κυρία Αριστοτέλου εναντίον του κυρου Κατσουνοτού. Χθε, η... Ο Γενικό Εισαγγελέα προέβη σε ανακοίνωση και αναφέρθηκε στα γεγονότα. Να δούμε κάποια αποσπάσματα από την χθεσινή ανακοίνωση, όπου αναφέρεται ότι υπό την τότε ιδιότητά του ο κ. Κατσουνοτός είχε λάβει πληροφορίε από συγκεκριμένο κατάδικο μετά από πρωτοβουλία του ίδιου του κατάδικου να επικοινωνήσει με τον κ. Κατσουνοτό για το ότι υπήρχαν βίντεο με προσωπικέ στιγμέ και βίντεο με ποσότητε ναρκωτικών εντό των κεντρικών φυλακών. Από την ανάλυση του υλικού που συνέλεξε ο κ. Σιμιλιανίδη, φαίνεται ότι το κίνητρο στην επικοινωνία του κύρου Κατσουνοτού με τον συγκεκριμένο κατάδικο. Αναστάδικο ήταν η άντληση πληροφοριών σχετιζόμενων με τα καθήκοντά του και την πιθανή διάπραξη αδικημάτων από άτομα εντό των κεντρικών φυλακών. Και συνεχίζει η ανακοινωσή Νικήτα, λαμβάνοντα υπόψη τα κίνητρα τη δράση του κ. Κατσουνοτού, την προσπάθειά του για αποτροπή διάπραξη σοβαρών αδικημάτων και την απουσία στοιχείων που στοιχειοθετούν πράξη διαφθορά, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον με την πρόθεση ποινική υπόθεση εναντίον του κ. Κατσουνοτού. Είναι κάτι που ακουγόταν έντονα, Νίκητα, τι τελευταίε μέρε, ότι για λόγου δημοσίου συμφέροντο φαίνεται ότι δεν θα διωκόταν ποινικά ο κ. Κατσουνοτό. Πλέον ο φάκελο τη υπόθεση με υλικό το οποίο θεωρείται αναγκαίο. Και τι σημαίνει αυτό, Νίκητα, ότι ουσιαστικά αν υπάρχουν πέντε φάκελοι για τη συγκεκριμένη. Η υπόθεση από την νομική υπηρεσία θα σταλεί το υλικό που σχετίζεται με τον αξιωματικό της αστυνομίας ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν πειθαρχικά δικήματα γύρω από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Τώρα, βλέποντας τη συγκεκριμένη ανακοίνωση, η Διεύθυνση των Φυλακών προχώρησε χθες το απόγευμα σε μια έντονη, αν μπορούμε να πούμε, απάντηση στα όσα υπόθηκαν. Μάλιστα, μέσα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι Εν ώψη αυτή τη εξέλιξη και λόγοι ελάχιστη αξιοπρέπεια, αναφέρει η κυρία Στοτέλου, δεν μα αφήνουν άλλη επιλογή από το να ζητήσουμε αύριο για σήμερα, Νικήτα, την άμεση μετακίνησή μα από την διεύθυνση. Των φυλακών. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει ερωτηματικό γύρω από αυτό. Γιατί αφού... από ό,τι φαίνεται, ένα τέτοιο αίτημα για την ώρα δεν υπάρχει ενώπιον του Υπουργού Δικαιοσύνη. Ακριβώ πριν ναι. από λίγο, ο Υπουργό Δικαιοσύνη προέβη σε σχετικέ δηλώσει. Ανέφερε ότι δεν έχει λάβει οποιο, οποιοδήποτε αίτημα, αλλά πιθανή απόσπαση τη κυρία Αριστοτέλου και τη κυρία Δημητρίου σε άλλη υπηρεσία τη Δημοκρατία είναι ε, υποχρέωση τη ε, δημόσια υπηρεσία. Ε, ναι, το... πριν από λίγο, αυτά στον κυπέ. Θα Ακριβώς. επιχειρήσουμε εντό τη εκπομπή να την έχουμε. Ναι. Να πούμε ότι η κυρία Αριστοτέλου, μέσα και από την ανακοίνωση, ε, ε, ανέφερε ότι σήμερα θα κάνει το σχετικό αίτημα. Προφανώ θα γίνει εντό ε, τη ημέρα για να δούμε πού τελικά θα, που θα ζητήσουν να μετακινηθούν. Πάντω, Νικήτα, από χθε υπάρχει μία έντονη συζήτηση γύρω από ένα Tweet του Γενικού Ελεκτή, του κ. Οδησιά Μιχαηλίδη, ο οποίο ουσιαστικά ε, αναφέρει ότι η Ελεκτική Υπηρεσία αναζητάει κανά και συνείδητα στελέχη. Εφόσον οι δύο επικεφαλεί αναφερήτων φυλακών επιμένουν στην ε, μετακίνησή του, θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να συνδράμουν στο έργο μα, εάν και οι ίδιε επιθυμούν απόσπαση στην υπηρεσία μα. Ουσιαστικά, Νικήτα, ε, επιτρέπετε να αναφερθούμε και σε ποδοσφαιρικού όρου. Ο κ. Οδησιά ε, Μιχαηλίδη ζητά την μεταγραφή Τη της διεύθυνση των φυλακών στη δική του υπηρεσία. Κρατάμε ότι υπάρχει αυτό το κομμάτι με τις ποινικέ ευθύνε που θα γίνει η απαραίτητη διαδικασία, ότι δεν υπάρχει επίσημο αίτημα στην Υπουργό Δικαιοσύνη για να μετακινηθούν οι, δύο από τις κεντρικές φυλακές και ξεκαθαρίζει μάλιστα και η ίδια ότι δεν είναι δικό της θέμα, είναι θέμα της δημόσιας υπηρεσίας. Πάντως, yeah. Νικήτα, κρατάμε ότι από τα τέλη Οκτωβρίου του 2014, όταν η κυρία Αθηνά Δημητρίου και η κυρία αν Αριστοτέλους ανέλαβαν το πιδάλιο των κεντρικών φυλακών, υπήρξαν αρκετέ αλλαγέ. Αλλαγέ που ίσω σαν κοινωνία να μην ήμασταν και έτοιμοι να τι δεχθούμε, γιατί ουσιαστικά θα πρέπει κάποιε τέτοιε στιγμέ να αναφερόμαστε και στα καλά. Υπήρξαν αρκετέ αλλαγέ στο κεφάλαιο των κεντρικών φυλακών. Υπήρξε του τελευταίου μήνε ε, όλο αυτό το με την καταγγελία που έγινε ουσιαστικά εναντίον του αξιωματικού, χθε είχαμε την ανακοίνωση από πλευρά νομική υπηρεσία. Και πλέον περιμένουμε να δούμε τελικά αν η διεύθυνση των κεντρικών φυλακών θα επιμείνει στο αίτημα το οποίο θα στείλει για πιθανή μετακίνηση. Αν θα γίνουν δεύτερες σκέψεις και παραμείνουν εντός των κεντρικών φυλακών. Ενώντα πάντα στο πιδάλιο τη διεύθυνση. Πλέον όμω, αν φύγουν, θα αρχίσει μια άλλη συζήτηση για το ποιο είναι έτοιμο να αναλάβει αυτό το διάστημα τι κεντρικέ φυλάκε. Θα το παρακολουθούμε, ό,τι αλλάξει θα μα το μεταφέρει. Θα επιχειρήσουμε να έχουμε και την κυρία Δράκου αργότερα. Ευχαριστούμε τον Θυσία Ιωάννη.